Θυμάμαι πριν από μερικούς μήνες υπήρχε ένα ρεύμα αναλυτών το οποίο επέμενε ότι μετά την κρίση θα μπούμε σε μια λογική V. Δηλαδή με το που θα πιάσουμε ένα πάτο και αυτόματα θα εκτιναχθούμε στα σημεία στα οποία θα βρισκόμασταν πριν. Βέβαια αυτό κύριε Βλάδο έχει να κάνει, είμαι η Σοφία Ροδοπούλα, απλά ίσως δεν έχετε εικόνα. Ναι, Σοφία, έχουμε μια μικρή... Επειδή μπορεί να μην έχετε εικόνα και γίνεται ένα μπέρδεμα, επειδή ναι. Το πού θα φτάσουμε το επόμενο έτος νομίζω θα εξαρτηθεί και από το πού κλείνει η τρέχουσα χρονιά και επειδή ακούμε την άποψη ότι μπορεί να είναι μεγάλη ύφεση, αλλά όσο μεγαλύτερη είναι η ύφεση, τόσο... όχι τόσο μεγάλη, μπορεί να δοθεί μια όθηση τους ώστε να έχουμε μια καλή εδώ ανάπτυξη. Αυτό είναι η διαφωνία μου, αγαπητή ναι. Σοφία. Η διαφωνία μου είναι αυτή, γιατί είναι σε πολύ μεγάλο βαθμό ψευδέσεις. Είναι σαν να το πω μεταφορικά. Είναι σαν κάποιος να πάθει ένα εγκεφαλικό και να λέμε ότι όσο πιο βαρύ είναι το εγκεφαλικό, τόσο πιο γρήγορα θα επανέλθει μετά την παροχή, ας πούμε, των πρώτων βοηθειών. Οπότε λέτε ότι δεν ισχύει αυτός ο ισχυρισμός. Δηλαδή, η εκτίμησή μου είναι ότι καταρχήν δεν πρόκειται να υπάρξει για κανένα σημείο του πλανήτη ανάπτυξη τύπου ΒΕ. Δηλαδή, τώρα αυτό το χάσαμε, πάλι έτσι κι αλλιώς. Το χάσαμε, δηλαδή αυτό δεν υπάρχει. Και αυτό είναι δεδομένο για όλο τον πλανήτη, ακόμα και για τις ισχυρότερες οικονομίες. Αν δεν υπήρχε δεύτερο κύμα, μπορεί να το συζητούσαμε, αλλά τώρα έχει χαθεί. Τελείωσε. Μα και όχι, και να μην είχαμε... και να είχαμε, ας πούμε, νωρίτερη την κατάληξη όλης αυτής της τεράστιας κρίσης και πάλι αυτό δεν θα επιτανικανόταν. Αλλά ακόμα περισσότερο τώρα. Δεν θα έχουμε επίσης εύκολα για πολλά ασθενή επιχειρηματικά οικοσυστήματα και ασθενείς οικονομικές περιοχές της χώρας μας, εμάς τουλάχιστον, και βέβαια όχι μόνο της χώρας μας, δεν θα έχουμε ανάκαμψη ούτε καν τύπου Nike που λένε. Ξέρετε, δηλαδή μία αργή επανάκαμψη. Εγώ πιστεύω ότι για ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της οικονομίας μας και των περιφερειών μας θα βρεθούμε σε συνθήκες δυστυχώς πολύ κοντά σε ένα L. Δηλαδή πέφτουμε και δεν ξανασηκωνόμαστε. Τώρα θα μου πείτε γιατί. Αυτό τι σημαίνει σε νούμερα για να το καταλάβω. Το L είναι ότι θα έχουμε μία μακρά περίοδο στασιμότητας. Μπράβο, στασιμότητα σε επίπεδο ένα πολύ χαμηλότερο επίπεδο. Για παράδειγμα, η Τράπεζα της Ελλάδος εκτιμά ότι ενδεικτικά το αναφέρω, ακούμε πολλές εκτιμήσεις οίκων, οικονομολόγων κτλ. Βλέπει μια ανάπτυξη στο 5,6%. Εγώ πιστεύω ότι δεν θα φτάσουμε σε ένα τέτοιο σημείο. Το θεωρώ ιδιαίτερα φιλόδοξο και αισιόδοξο. Αν μπουν όλα αυτά τα κονδύλια τα οποία υπολογίζουμε και να μπουν στην οικονομία... Και τα κονδύλια να έρθουν, πολύ ωραία, και τα κονδύλια να έρθουν, αγαπητές μου, αυτά τα κονδύλια, κοιτάξτε να δείτε ποια είναι η ψευδέστηση. Όταν βλέπεις μία πτώση του ΑΕΠ κατά 10%, ξεχνάς ότι μέσα σε αυτή τη πτώση του ΑΕΠ του 10% είναι και το κλείσιμο πολλών επιχειρήσεων. Αυτές οι επιχειρήσεις, ακόμα και να αυξηθεί η ζήτησή τους σε ένα μελλοντικό χρόνο, θα είναι πλέον κλειστές. Άρα δεν μπορούν να παράγουν. Δεν αυτόματα, δηλαδή, η παραγωγή που έκαναν δεν θα μπορεί να υποκατασταθεί ακόμα και από τις επιχειρήσεις τις οποίες έμειναν. Δεύτερο το οποίο ξεχνάμε είναι ότι αυτές οι επιχειρήσεις που έκλεισαν και οι άνεργοι που άφησαν, όποια και να είναι και η ενίσχυση των πρώτων βοηθειών και η επιβληματική από την πλευρά του κράτους, δεν έχουν επαρκή εισοδήματα και κυρίως δεν έχουν εμπιστοσύνη και αισιοδοξία για το μέλλον που έρχεται. Οπότε η κατανάλωσή τους είναι περιορισμένη. Αυτό είναι μια δεύτερη επίπτωση. Mm-hmm. Και τρίτον, που ίσως για μένα είναι και το σημαντικότερο, όταν στον κλάδο στον οποίο δραστηριοποιείσαι, ας πούμε στον τουρισμό του μαζικού τύπου, τον παραδοσιακό τουρισμό, τον εύκολο τουρισμό, που έχουμε μάθει στην Ελλάδα να καλλιεργούμε, ας πούμε. Αυτός ο τουρισμός δεν πρόκειται ποτέ να επανέλθει. Ωραία. Δηλαδή, ακόμα και να βρεθεί το φάρμακο, μην φανταστείτε ότι κάποιες περιοχές της Ελλάδας που είχαν μάθει να στηρίζουν ένα ποσοστό της παραγωγής τους σε αυτόν τον εύκολο τουρισμό, θα συνεχίσουν, θα ξανακαταφέρουν να τον έχουν.